μου αδελφοί, αυτή τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων σήμερα και μαζευτήκαμε στις εκκλησιές μας υπακούοντες στην σκέψη των ποιμένων διέλθομεν δίος διθλέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός «Ο Κύριος ελάλησεν ημίν». Και εμείς πήγαμε στη Βηθλεέμ της εκκλησίας μας για να δούμε αυτό το γεγονός για το οποίο μας μίλησε ο Άγγελος, αναγγέλλοντάς μας μάλιστα ότι γεννήθηκε για μας σήμερα σωτήρας. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει η σωτηρία μας, ο Χριστός όμως γι' αυτό έρχεται. Και πρέπει εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να σωθούμε για να και Εκείνος θέλει να μας σώσει. Όταν η δική Του θέληση που εξεδηλώθη με την ενσάρκωσή Του και η δική μας θέληση συμπίπτουν, τότε γίνεται το θαύμα της δικής μας σωτηρίας. Οι άνθρωποι πολλές φορές έχουμε αρκετή πεποίθηση στον εαυτό μας, αρκετό εγωισμό, πράγματα τα οποία όμως όταν κλονιζόμαστε για λίγο νιώθουμε να φεύγουν κάτω από τα πόδια μας. Και τότε ψάχνουμε για την ελπίδα. Και η ελπίδα δεν είναι άλλη παρά η αγάπη του Θεού που έκανε το μεγάλο θαύμα. «Θεός το τεχθέν και ημίτυρ παρθένος», ακούσαμε το πρωί στο Συναξάρι και το ερώτημα, υπάρχει κάποιο γεγονός πιο μεγάλο από αυτό? Ο Θεός λοιπόν μπαίνει στον κόσμο το δικό μας, έρχεται να γίνει ένας από μας για να γίνουμε εμείς ότι είναι Εκείνος, γιατί αυτό μας έπλασε από την αρχή, να ζούμε μαζί Του στον Παράδεισο, να είμαστε Θεοί εν μέσω Θεών. Εμείς ζητήσαμε μία δόξα, αλλά μεγαλύτερη από τη δόξα του Θεού. Και τελικά χάσαμε κάθε δόξα και γίναμε άδοξοι και άμορφοι και γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα και βασανιζόμαστε χωρίς η ζωή μας να έχει νόημα. Και Εκείνος πάλι έρχεται, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αυτή η αγάπη δεν αλλοιώνεται. Προσφέρει δυνατότητες διαρκής στον άνθρωπο, αλλά όμως ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Αυτό άλλωστε σημαίνει αγάπη. Δεν σε αγαπώ όταν θέλω να μου κάνεις οπωσδήποτε αυτό που θέλω. Αγάπη σημαίνει να σέβομαι την ελευθερία σου και ο Θεός μας τη σεβάστηκε. Ακόμα και τότε που Του είπαμε όχι, Αυτός μας έδωσε την ικανότητα, Εκείνος δεν κάκλωσε μαζί μας. Αλλά όταν είδαμε τα αδιέξοδα της ζωής μας, αναζητήσαμε τη σωτηρία. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα μας είπε ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο όταν ήρθε το πλήρωμα του νόμου και των καιρών. Ποιο ήταν το πλήρωμα, ο κατάλληλος καιρός, όπου οι άνθρωποι πια είχαν καταλάβει ότι με τις δικές τους δυνάμεις δεν μπορούν να σωθούν. Και αυτή η αλήθεια είχε αποτυπωθεί σε όλους τους λαούς της γης. Σε εμάς δε, τον ελληνικό λαό, υπάρχει μια εκπληκτική αποτύπωση, όπως φανερώνεται στην τραγωδία του Ευρυπίδου, ο Προμηθέας Δεσμότης. Ο Προμηθέας είναι εκείνος που έκλεψε από τους θεούς το ιερόν πυρ και καταδικάστηκε να είναι δεμένος με αλυσίδες στον Κάφκασο και ένα πτηνό να έρχεται κατά καιρούς να του τρώει το σηκώτη. Προσπαθεί με τη δική του δύναμη να σπάσει τις αλυσίδες. Δεν τα καταφέρνει. Και εκεί που πάει λίγο να γιάνει και να αποκτήσει πιο μεγάλες δυνάμεις, το πτηνό ξαναγυρίζει και υποφέρει εκεί σε αυτό το βασανιστήριο ο Προμηθέας χρόνους πολλούς. Κάποια φορά όμως, από εκεί πέρασε ο Ερμής, ο οποίος βλέποντας το μαρτύριό του, του είπε «Ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου, εκτός αν ο Θεός σε λυπηθεί και στείλει κάποιον δικό του να σε σώσει». Κοιτάξτε πόσο εκπληκτική είναι η σύλληψη αυτής της αλήθειας. Εκτός αν ο Θεός σε λυπηθεί και στείλει κάποιον δικό του να σε σώσει. Και ο Θεός λυπήθηκε τον άνθρωπο και έστειλε τον Υιό και λόγο του τον μονογενή και ήρθε και μπήκε στη ζωή τη δική μας για να τελειώσει τα βασανά μας και αντί να οδηγούμεθα στο τέλος που είναι ο θάνατος, να οδηγούμεθα στη Βασιλεία του Θεού. Σε λίγες μέρες ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε. Μπορείτε να βάλετε τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά. Να γιορτάσουμε ένα καινούριο χρόνο. Τι να γιορτάσουμε? Το χρόνο που δεν το ξέρουμε? Τα χρόνια που έχουμε δει πίσω μας, πόσο καινούργια ήτανε? Τι να γιορτάσουμε?
αυτό που ήδη βλέπουμε που έρχεται. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καινούριος χρόνος. Ο χρόνος είναι παλιός και ο χρόνος είναι καταστροφικός. Γιατί κάθε καινούριος χρόνος είναι ένα βήμα προς το τέλος μου, το τέλος του καθενός σας. Αν κάποιος μας έλεγε ότι το 2017 θα ήρθε η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα προσπαθούσαμε να κάνουμε τα πάντα για να διώξουμε. Αλλά και πάλι δεν θα μπορούσαμε. Ο χρόνος θα έρθει. Και το τέλος μας θα έρθει τότε. Όμως ο χρόνος μπορεί να γίνει καινούριος. Και η μοναδική νέα αρχή στον χρόνο είναι τα Χριστούγεννα. Γιατί σήμερα στον χρόνο μας που κυλούσε προς τη φθορά, στον Άδη και στον θάνατο, μπήκε ο Θεός και αντέστρεψε τη ροή του χρόνου, όπως όταν ο Ιωάννης μπήκε στον Ιορδάνη ποταμό, αντεστράφει η ροή του Ιορδάνη. Ακριβώς λοιπόν, εάν στον χρόνο το δικό μας μπει ο Θεός, ο Θεός μπήκε στον χρόνο μας, αλλά μένει να μπει στον προσωπικό μας χρόνο. Κάποια στιγμή γεννηθήκαμε και μπήκαμε στον χρόνο. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από τον χρόνο, όταν θα εξέλθουμε από τον χρόνο. Αλλά είτε εντός του χρόνου, είτε εκτός του χρόνου, η μόνη πραγματικότητα είναι ο Θεός και η αγάπη Του. Και να μην το ξεχάσετε αυτό, αυτή η αγάπη είναι ευλογία. Είναι ζωή, είναι νόημα ζωής. Αλλά αυτή η αγάπη μπορεί να γίνει κατάρα, όταν εσύ στέκεσαι ανίκανος να την νιώσεις. Τότε όταν σ' αγαπάνε οι άλλοι δαιμονίζεσαι. Όταν οι άλλοι σου κάνουν καλό, εσύ χτυπιέσαι. Και αυτό δείχνει τι σημαίνει ότι η συνάντησή μας με τον Θεό, αντί να είναι ο παράδεισός μας, μπορεί να είναι η κόλασή μας. Όμως η αλήθεια είναι μία. Ο Θεός μπήκε στη ζωή μας. Επεσκέψα το ημάς εξύψους ο σωτήρι μόνο. Και μια καινούργια ανατολή που δεν δει πλέον, πέρασε μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αγαπητοί αδελφοί, όλες οι γιορτές της Εκκλησίας έχουν κάτι το περίεργο. Ποιο είναι το περίεργο? Εάν τις γνωρίσεις και τις ζήσεις, σου αλλάζουν τη ζωή. Αλλιώς περνάνε από μπροστά σου και δεν τις καταλαβαίνεις. Για πολλούς οι γιορτές θα περάσουν χωρίς νόημα. Δεν θα καταλάβουν τίποτα από τα Χριστούγεννα. Δεν θα καταλάβουν τίποτα από το Πάσχα. Τώρα που ερχόμουν το πρωί εδώ, το πρωί στην εκκλησία, είδα στον δρόμο μια καφετέρια γεμάτη. Και αυτό που ένιωσα είναι μια απέραντη λύπη. Για αυτούς τους ανθρώπους που κουβαλάνε τα πτώματά τους στα όρθια προς το παρόν. Εκεί γιορτάζουν Χριστούγεννα. Εκεί θα συναντήσουν τον Χριστό. Δεν είναι αξιολύπητοι. Όταν ουσιαστικά ο Χριστός ήρθε και εγώ μένω έξω από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι οι γιορτές είναι μία κρίση πάντοτε. Ή μου αποκαλύπτουν το νόημα τους, γιατί όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Μας αφορούν άμεσα και προσωπικά. Απαντάνε σε ερωτήματά μας και θεραπεύουν πληγές μας. Εάν λοιπόν δεν τα πάρω για να με θεραπεύσουν, τότε δεν τα κατάλαβα και οι γιορτές πέρασαν άσκοπα. Και γι' αυτό είναι παρατηρημένο ότι μετά τις γιορτές την πιο μεγάλη πελατεία από πλευράς επαγγελματιών την έχουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Οι γιορτές έχουν ένα νόημα χαράς. Έρχονται, περνάνε, δεν χάρηκες τίποτα, η κατάθλιψή σου αρχίζει να ανεβαίνει. Είναι επόμενο. Όταν ζεις ένα σκοτάδι και ποτέ δεν περιμένεις φως, κατάθλιψη θα πάθεις. Αλλά όταν το φως έρχεται και εσύ κλείνεις τα παραθύρια απ' έξω για να μην σε φτάσει, τότε πλέον είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Τα σύμπαντα λοιπόν σήμερα χαράς πληρούνται, γιατί ο Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου. Έλατε λοιπόν να γιορτάσουμε τη Μεγάλη Γιορτή. Τη γιορτάσαμε ήδη εδώ στο ναό μας. Τώρα θα συνεχίσουμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, γυρίζοντας στο σπίτι μας, για να καθίσουμε όλοι μαζί
σαν μια οικογένεια να εφρανθούμε, να χαρούμε. Η Εκκλησία δεν μας αποκλείει την υλική τροφή. Αντίθετα, είναι προσφορά του Θεού για τη δική μας υγεία και για τη δική μας ζωή. Όταν όμως οι άνθρωποι τα μπερδεύουμε όλα αυτά και όταν μοναδικό νόημα της ζωής μας είναι το φαγητό, όταν ζούμε για να τρώμε και όχι να τρώμε για να ζούμε, τότε έχουμε να αποδογυρίσει τη ζωή μας ολόκληρη. Εύχομαι η χαρά των Χριστουγέννων να είναι μόνιμη μέσα στις καρδιές όλων, μικρών και μεγάλων, και η καρδιά του καθενός μας να είναι πραγματικά μια φάτνη που ο Θεός θα δεχθεί να κατοικήσει μέσα μας. Εκείνος το θέλει. Μας είπε «ενοικήσω ημίν και εμπεριπατήσω». Θα ενοικήσω μέσα σας, θα κατοικήσω μέσα σας. Θα είμαι για εσάς πατέρας σας αγαπημένος, θα είστε για εσάς παιδιά μου αγαπημένοι. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, δεν βλέπετε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Είναι δυνατόν να αρνηθούμε την αγάπη του Θεού. Ελάτε λοιπόν να αγωνιστούμε και να είναι η χαρά των Χριστουγέννων μόνιμη μέσα στις καρδιές μας, πέρα από κάθε δοκιμασία, πέρα από κάθε θλίψη. Γιατί η κρίση πραγματική δεν είναι η οικονομική, είναι οι άδειες καρδιές μας. Αυτή είναι η πραγματική κρίση. Εύχομαι λοιπόν να είναι ευλογημένη η παρουσία του Χριστού μέσα στο σπίτι σας και μέσα στις καρδιές σας.